Θα πάμε όμως πρώτα, θα μας δώσετε λίγο χρόνο να πάμε μαζί, στη Νέα Σμύρνη. Σχολεία, εδώ μαζί είμαστε, ναι. Θα τα δούμε όλα μαζί, είναι και ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης κοντά μας πάντα. Θα πάμε στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου είχαμε την δολοφονία δύο ανθρώπων από έναν άνδρα ο οποίος πυροβόλησε εμψυχρό δύο ανθρώπους που κάθονταν σε μια καφετέρια. Το βίντεο ντοκουμέντο είναι σοκαριστικό. Φάνης Καραμπατσάκης βρίσκεται από νωρίς εκεί. Έλα, Φάνη μου. Στο σημείο του Μακελιού είμαστε και δείτε πόσο εύκολα μπορεί να διαπραχθεί μια δολοφονία 9.30 ώρα Κυριακή σε ένα σημείο που είναι κατάμεστο από κόσμο. Ο δράστης κάνει την κίνηση αυτή που κάνει ο Νίκος Ομήρας τώρα, φτάνει στο σημείο αυτό και ανοίγει πυρ 4-5 φορές σε μια παρέα δύο Αλβανών, οι οποίοι κάθονται και πίνουν το καφέ τους. Είναι το σημείο αυτό ακριβώς που μας δείχνεις, έτσι, είναι αυτό το, αυτό ναι, το τραπέζι, ναι. Αυτό το τραπέζι άνοιξαν πυρ, εκτέλεσαν δηλαδή τους δύο. Τον έναν τον πλήττει στο κεφάλι και πεθαίνει ακαριαία, ο ένας 41 ετών και ο άλλος 44 ετών, τον οποίο πλήττει στο θώρακα και μετά από λίγες ώρες ο 41χρονος καταλήγει στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε τραυματισμένος. Στη συνέχεια γυρίζει ο δράστης, αφότου γίνεται αυτό το συμβάν και αφότου τραυματίζεται και μια γυναίκα 31 ετών στο Μυρό και με γρήγορες κινήσεις, φορώντας μια μάσκα χειρουργική και κουκούλα, εξαφανίζεται προς το παρκάκι που βρίσκεται απέναντι. Ναι. Και αν δείτε ακριβώς απέναντι, υπάρχει η παιδική χαρά, γεμάτη από κόσμο εκείνη την ώρα, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, με παιδιά. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εξωστρακιστεί μία σφαίρα. Παιδιά, τι λέμε τώρα. Και μέσα στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Κυριακή βράδυ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης γίνεται χαμός. Είναι χιλιάδες κόσμο. Εδώ κοίτα, απέναντι την παιδική χαρά. Εδώ κοίτα, είναι το πλάνο που δείχνει. Εδώ, κυρία Αναστασάκη, εδώ φαίνεται. Έχει απλοποιηθεί εντελώς η διαδικασία του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών, έτσι, ναι. που σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία νέδρα. Είναι απροκάλυπτα πια. Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει παλαιότερα σε αυτού του είδους τα ξεκαθαρίσματα. Είχαμε συνηθίσει την ενέδρα, την απομόνωση του θύματος. Τώρα, εδώ, είναι για πολλωστή φορά που βλέπουμε εκτέλεση σε καφετέρια, σε κοινή θέα. Έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει σε καφετέριες, έχουν φτάσει μέχρι και σε σπίτια, τραυματίζονται και οικογένειες μεταξύ άλλων. Το βλέπουμε πια ότι. Ακριβώς. Τους ενδιαφέρει μόνο να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς. Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο δόλο να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί άνθρωπος, πολίτης που εκείνη την ώρα κυκλοφορεί, δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό λέμε ότι έχει αλλάξει όλη αυτή, να το πούμε έτσι, όλη αυτή η διαδικασία. Να το πω εγώ πολύ πολύ ύστερα, το πρωτόκολλο εκτελέσεων έχει αλλάξει. Και γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί το έλεγε πριν και η Χρύσα, πριν από πόσους μήνες, επειδή μου είναι δύο μήνες στον Κολωνό εκεί. Όπου είδαμε πάλι άλλο ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα που δολοφόνησαν εψυχρό ένα νεαρό άνδρα. Μάλιστα, μάλιστα. Φάνη μου, εκεί τώρα δεν ξέρω, δεν βλέπω ότι η περιοχή δεν έχει αποκλειστεί, Φάνη, έτσι. Μου κάνει εντύπωση βέβαια λίγο αυτό. Εχθές είχε αποκλειστεί, έχει γίνει κατάλληλη έρευνα από τη σήμανση, έχουν ληφθεί ό,τι στοιχεία μπορούσαν να ληφθούν, έχουν ληφθεί και κάλικες από 9 πιστόλι όπου βρέθηκαν στο σημείο και τώρα πλέον μέσω καμερών, υλικού από κάμερες και άλλων καταστημάτων προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, ο οποίος ναι μεν είναι καθαρό το βίντεο αυτό που βλέπουμε και προέρχεται από την καφετέρια, αλλά δεν φαίνεται το πρόσωπό του καθαρά, έτσι. Προσπαθούν μέσα από άλλες κάμερες και με βάση το σωματότυπό του να τον βρουν χωρίς να υπάρχει με τη μάσκα ώστε να μπορέσουν να φτάσουν πιο κοντά στα ίχνη του. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δύσκολο καλά. Να κλείσει και η επιχείρηση και, τώρα. Και δεν είναι και σημαντικό. Δεν είναι να κλείσει προς Θεού, αλλά αποκλειστεί το σημείο. Όλο αυτό έγινε σε ένα δημόσιο χώρο πάνω σε μια πλατεία. Θα περίμενε κάποιος εγώ να υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις Δίας, να υπάρχουν. Δεν δίνει σημασία σε αυτό. Αν δεις όλο το πλάνο, ουσιαστικά είναι επικεντρωμένος στο πάντως, στη δολοφονία. Στη συγκεκριμένη πλατεία συχνά έχει αστυνομικού, βέβαια. Γιατί έχει και πάρα πολύ πάντα κόσμο. Ναι, ναι, και μηχανές σωματοδίας. Αυτό δείχνει όμως τη του, δηλαδή, καλά κάνεις και στόχευσή του, δηλαδή δεν κινείται καθόλου. Ναι, κοιτάζει εκεί ούτε καν τον διαφορετικό. Προσ... Ναι, ακριβώς, ναι. Στοχοπροσυλλομένος. Για λέτε να δούμε και με τον κύριο Αναστασάκη μαζί. Φάνη μου την καλημέρα μας.